Ελάτε όμω να δούμε με την Αλεξία Τασούλη την εξέλιξη για την. η οποία βρίσκεται, η διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη, για την συμφωνία την αμυντική μεταξύ Ελλάδα και ΗΠΑ τη Αμερική, η οποία θα υπογραφεί στι 14 του Οκτώβριου, όπω ανακοινώθηκε. Πού βρισκόμαστε λοιπόν, Αλεξία, σε ποιο σημείο τη διαπραγμάτευση. Ναι. Οι τελευταίε λεπτομέρειε τη αμυντική συμφωνία με του Αμερικανού είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση και θα κλειδώσουν με τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Αμερικανό ομολογό του Άντωνι Μπλίνγκεν στην Ουάσιγκτον στι 14 4 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τι μέχρι τώρα πληροφορίε, Αμερικα... έχουν συμφωνήσει οι Αμερικανοί να κάνουν χρήση σε εγκαταστάσει υψηλή τεχνολογία επί ελληνικού εδάφου, ακόμη και εντό ελληνικών στρατιωτικών βάσεων, σε οριοθετημένη στρατιωτική παρουσία. Οι ελληνικέ ένοπλε δυνάμει θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να κάνουν χρήση σε αμερικανικά ε, μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία θα επιχειρούν από την 110 πτέρυγα μάχη στη έχουν επίση συμφωνήσει να έχουν κοινέ ασκήσει και το επιχείρημα, σύμφωνα με τι πληροφορίε, το επιχείρημα των Αμερικανών για να γίνει πενταετή η ανανέωση αυτή τη συμφωνία και όχι κάθε χρόνο όπω γινόταν μέχρι τώρα, είναι ότι οι εξελίξει στο Αφγανιστάν Πόπι επιτάσσουν σταθερέ συμμαχίε στην Ανατολική Μεσόγειο.